Κύριε Μαρουσάκη, καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Για να σας ακούσουμε, γιατί φαίνεται ότι σήμερα και αύριο είναι ένα καυτό διήμερο, εκτός αν κάνουμε λάθος. Θα λέγαμε κυρίως για τη σημερινή ημέρα. Η σημερινή ημέρα φαίνεται ότι θα έχει τις πιο έτσι υψηλές θερμοκρασίες. Ένα ισχυρό κύμα ζέστης έχει αρχίσει ήδη τα τελευταία 24 ώρα και απασχολεί πολλές περιοχές της χώρας μας. Είδαμε και χθες θερμοκρασίες προς την κεντρική στεριά και προς τη Θεσσαλία, εκεί προς την Βοιωτία, να φτάνουν οι θερμοκρασίες κοντά στους 38 με 39 βαθμούς. Αρκετή ζέστη και σήμερα φαίνεται ότι και πάλι τα ανατολικά υπηρωτικά τμήματα, δηλαδή η περιοχή της Θεσσαλίας, η Βοιωτία, η Ανατολική Πελοπόννησος, πιθανόν και τμήματα της κεντρικής Εύβοιας, να δουν θερμοκρασίες κοντά στους 39 με 41 βαθμούς Κελσίου. Φαίνεται δηλαδή ότι σήμερα θα φτάσουμε στην κορύφωση αυτού του ισχυρού θερμοκύματος, που βέβαια δεν αποτελεί καύσωνα γιατί δεν έχει μεγάλη διάρκεια. Και σύν της άλλης, οι θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας αλλά και νωρίς το πρωί υποχωρούν αρκετά, δηλαδή πέφτουν κάτω από τους 30 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές και μπορεί έτσι για να σένει ο ανθρώπινος οργανισμός. Να τονίσουμε όμως ότι από τις απογευματινές ώρες θα έχουμε μια ραγδαία μεταβολή του καιρού, μια σε κατεβαίνει μια ψυχρή μάζα από τα Βόρεια Βαλκάνια και καθώς αυτή η ψυχρή μάζα θα συγκρουστεί με το θερμό, πολύ θερμό αέρα που θα υπάρχει ήδη στην περιοχή μας, θα δημιουργηθεί έντονη αστάθεια προς την Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή θα λέγαμε από το ύψος της Θεσσαλίας και πιο βόρεια, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν επικίνδυνες καταιγίδες από τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες αλλά και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Που σημαίνει ότι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, μπορεί να έχουμε χαλάζιες εκείνες εκεί τις περιοχές, να έχουμε ακόμη και πλημμυρικά επεισόδια ή και έντονους κεραυνούς. Η περιοχή της Κρήτης δεν φαίνεται βέβαια να επηρεάζεται από αυτά τα φαινόμενα, θα κάνει αρκετή ζέστη και στην Κρήτη, με θερμοκρασίες κοντά στους 34 με 36 βαθμούς στο εσωτερικό, θα λέγαμε του νησιού. Μα τι λέτε τώρα, κύριε. Από αύριο όμως πάμε σε πιο δροσερές καταστάσεις, μιας και φαίνεται ότι η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κατά τρεις τουλάχιστον με 5 βαθμούς. Δεν μιλάμε για καύσωνα, λέτε εσείς, δεν είναι μίνι καύσωνας, απλά γιατί έχει μικρή διάρκεια. Γι' αυτό το λόγο το λέτε έτσι, αν κατάλαβα σωστά. Ακριβώς. Είναι και η μικρή διάρκεια, είναι και ότι το βράδυ πέφτει αρκετά η θερμοκρασία σε πολλές περιοχές. Δηλαδή έχουμε ένα έτσι αρκετά ανεκτό, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ημερήσιο θερμοκρασιακό εύρος. Η πρωινή λέει θερμοκρασία σε σχέση με τη μεσημεριανή απέχουν αρκετές μονάδες. Και αυτό δίνει την ευκαιρία στον ανθρώπινο οργανισμό να μπορέσει να πάρει κάποιες ανάσες. Και εσύ, βέβαια, τις άλλες, όπως πολύ σωστά τονίσατε, έχουμε και μικρή διάρκεια. Δηλαδή, δεν θα κρατήσει πάνω από ένα 24ωρο αυτό το έτσι ισχυρό θερμοκύμα με θερμοκρασίες άνω των 38-39 βαθμών. Και κατεβαίνουν, βέβαια, και οι καταιγίδες που θα πρέπει να δείξουμε πολύ μεγάλη προσοχή. Δηλαδή, αν κάτι θα έπρεπε σήμερα να προσέξουμε, είναι οι καταιγίδες από τη μια πλευρά προς τη Βόρεια Ελλάδα και ο αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς για τα ανατολικά τμήματα, ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας μας. Μάλιστα. Εγώ τις κρατάω αυτές τις παρατηρήσεις. Υπάρχει λογική εξήγηση σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό που λέτε, δηλαδή καταγράφονται οι υψηλές θερμοκρασίες. Σήμερα φαίνεται να ανεβαίνει λίγο παραπάνω ο υδράργυρος, αλλά την ίδια ώρα και εντός της ημέρας, μέσα στην ίδια ημέρα, μέσα σε λίγες ώρες, να λέτε ότι εμείς περιμένουμε ραγδαία. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία, όχι εσείς. Δεν είσαστε οι παντογνώστες ή δεν είσαστε οι προφήτες, έτσι. Βλέπετε τα στοιχεία και λέτε φαίνεται να κατεβαίνει ένα ψυχρό μέτωπο, μια ψυχρή αέρια μάζα, όπως την είπατε, και από το απόγευμα νυχτερινές ώρες περιμένουμε επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα για την Βόρεια Ελλάδα. Εξηγείται αυτό, δηλαδή έχει μια λογική εξήγηση? Βεβαίως, βεβαίως. Υπάρχει εξήγηση σε αυτό το φαινόμενο, γιατί η χώρα μας βρίσκεται, θα λέγαμε, σε μια οριακή γραμμή από την Ιταλία και πιο δυτικά, μάλλον θα λέγαμε, να το πούμε καλύτερα, από τη χώρα μας και πιο δυτικά, προς το Ιόνιο δηλαδή και περιοχή της Ιταλίας. Βρίσκονται σε πολύ έτσι κλειό πολύ υψηλών θερμοκρασιακών τιμών. Ανατολικότερα όμως, καθώς πηγαίνουμε προς την Τουρκία και τη Μαύρη Θάλασσα, υπάρχει και ένα κύμα κακοκαιρίας, το οποίο προσπαθεί να κινηθεί προς τα νότια-νότιο-δυτικά τμήματα και θα απασχολήσει και την περιοχή μας. Με αποτέλεσμα να υπάρχει μια σύγκρουση αυτών των δύο αερίων μαζών. Από τη μια πλευρά, δηλαδή, οι δροσερές μάζες προς την Τουρκία και τη Μαύρη Θάλασσα θα συγκρουστούν με τις πολύ θερμές που κατά κύριο λόγο καλύπτουν πιο πολύ, θα λέγαμε, την Ιταλία, λιγότερο τη χώρα μας. Και θα δημιουργηθεί έτσι αυτή η καιρική αντίθεση. Τη συναντάμε γενικότερα ανά τον πλανήτη. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε τέτοιες έτσι καταστάσεις. Απλά έτυχε αυτή τη φορά η χώρα μας να βρίσκεται πάνω σε αυτή την οριακή γραμμή, με αποτέλεσμα ο καιρός να παρουσιαστεί στην ουσία με δύο πρόσωπα. Το πολύ θερμό πρόσωπο θα το δούμε μέχρι και το μεσημέρι, και μετά το πολύ πιο επικίνδυνο πρόσωπο, θα λέγαμε. Δηλαδή, οι επικίνδυνες καταιγίδες με την πτώση τη θερμοκρασία θα τις δούμε από το απόγευμα και μετά
και στη συνέχεια με έφαση βέβαια τη Βόρεια Ελλάδα. Μάλιστα. Για τις επόμενες ημέρες πάμε λοιπόν, λέτε μετά, σε ένα Σαββατοκύριακο το οποίο θα έχει καλύτερη θερμοκρασία, καλύτερες καιρικές συνθήκες, αφού θα έχει ολοκληρωθεί και αυτή η σύγκρουση με τις δύο αέριες μάζες. Ακριβώς. Βέβαια, να τονίσουμε ότι θα παραμείνει άστατος ο καιρός, δηλαδή το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε πάλι έτσι βροχές καταιγίδες προς την κεντρική και βόρεια κυρίως Ελλάδα. Θα έχουμε αυτά τα φαινόμενα, γιατί αυτή η ψυχρή λίμνη, αυτό έτσι, το ψυχρό μέτωπο θα συνεχίζει να επηρεάζει τμήματα της επικράτειας. Και από την άλλη πλευρά θα προσπαθεί και η θερμή αέρια μάζα από την πλευρά της Ιταλίας να κινηθεί όλο και πιο ανατολικά. Άρα η δυτική Ελλάδα θα μπορούσαμε να πούμε θα παραμείνει σε σχετικά υψηλές θερμοκρασίες. Θα βλέπουμε και θερμοκρασίες 35-37 βαθμούς Κελσίου. Πιο ανατολικά όμως θα έχουμε τις μπόρες και τις καταιγίδες το απόγευμα με τον υδράργυρο κοντά στους 33-34 βαθμούς. Θα υπάρχει δηλαδή, θα συνεχιστεί αυτή η καιρική αντίθεση και τις επόμενες ημέρες. Πάντως, κύριε Μαρουσάκη, επειδή είπατε ότι είναι αυξημένος και ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε ό,τι έχει να κάνει με τα ανατολικά και νότια διαμερίσματα της χώρας και στο βασικό κορμό της χώρας, θα έλεγα, όπως βλέπω στον χάρτη που έχει βγει, ότι υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος, μάλλον εξαιτίας αυτών των καιρικών φαινομένων, γιατί δεν ξέρω αν αυτή η αστάθεια και αυτή η σύγκρουση των δύο αέριων μαζών θα έχει και εκείνο που βλέπαμε τις προηγούμενες ημέρες και μάλιστα το σχολιάζαμε με τους πραγματικά χιλιάδες κεραυνούς που είχαν πέσει και δεν ξέρω όλο αυτό αν είναι το επικίνδυνο του πράγματος. Ακριβώς. Πέραν ότι θα έχουμε βέβαια το λίβα που θα επικρατήσει στα ανατολικά και νότια, γιατί καθώς θα περάσει αυτή η ψυχρή μάζα, θα γυρίσει ο άνεμος σε δυτικό, βορειοδυτικό και καθώς θα κατεβαίνει από την οροσειρά της Πίνδου, θα γίνεται λίβας για την Ανατολική Ελλάδα. Οπότε αυξάνεται εκεί πέρα ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Υπάρχει και ο άλλος κίνδυνος που προκύπτει, όπως πολύ σωστά τονίσατε, από τους κεραυνούς. Από τους κεραυνούς που αναμένεται να συνοδεύσουν τις καταιγίδες που θα εκδηλωθούν από τη Θεσσαλία κυρίως και πιο πάνω. Επομένως, γενικότερα σήμερα η χώρα μας βρίσκεται σε μια έτσι επικίνδυνη κατάσταση από το θέμα των πυρκαγιών αλλά και των καταιγίδων από την άλλη πλευρά. Και θέλει έτσι μια γρήγορση, μια προσοχή από όλους μας. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάμε όλες αυτές τις πληροφορίες γιατί πρέπει να είναι πολύτιμες για όλους μας. Πολύτιμες και για τις υπηρεσίες, πολύτιμες και για εμάς. Και σας ευχαριστώ κύριε Μαρουσάκη. Καλή σας μέρα από τον 984. Καλημέρα, καλημέρα.